Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως κύριε Βούτση. Κύριε Βρούτση, υπάρχει συνέχεια και στο δικό σας νομοσχέδιο, που έγινε νομοσχέδιο Βρούτση Αχτσιόγλου, αλλά και συνολικότερα στις ασκούμενες κυβερνητικές πολιτικές. Και πιο τρανή απόδειξη είναι η κύρωση η σημερινή του ισολογισμού και απολογισμού, που σχετίζεται με τον προϋπολογισμό του 2019, ο οποίος ψηφίστηκε από το ΣΥΡΙΖΑ και καταψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Στο πρώτο εξάμηνο η κυβέρνηση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ που τον υλοποίησε και στο δεύτερο εξάμηνο ήταν η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Και σήμερα από κοινού ψηφίζεται τον ισολογισμό και τον απολογισμό. Σας παρακαλώ. Έτσι λοιπόν επιβεβαιώνεται η συνέχεια των κυβερνητικών πολιτικών, παίρνοντας το νήμα και τη σκητάλη από εκεί που τα άφησε η προηγούμενη κυβέρνηση, τόσο όσον αφορά τα δημοσιονομικά μεγέθη που καταγράφονται στον ισολογισμό και στον απολογισμό, γιατί αυτό είναι το αποτέλεσμα του ισολογισμού και του απολογισμού, όσο και στο γεγονός ότι στο επίκεντρο της εκάστοτε ασκούμενης κυβερνητικής πολιτικής βρίσκεται η ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρηματικών ομίλων. Ας θυμηθούμε ότι ο προϋπολογισμός του 2019, όπως ισχυρίζονταν η τότε κυβέρνηση, ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, ήταν ο πρώτος μεταμνημονιακός προϋπολογισμός. Μετά δηλαδή την τυπική και όχι την ουσιαστική λήξη των μνημονίων, γιατί ακριβώς είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ σε πρωτογενή πλεονάσματα μέχρι το 2060, πρωτογενή ματωμένα πλεονάσματα σε βάρος των αναγκών των λαϊκών στρωμάτων, στην ενισχυμένη εποπτεία και στη συνέχιση των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων που διαμορφώνουν το περιβάλλον θωράκισης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομίλων. Αν αυτό ονομάζεται καθαρή έξοδος χωρίς νέα μέτρα, όπως ισχυρίζεται το ΣΥΡΙΖΑ, τότε οι λέξεις χάνουν κάθε έννοια. Και μάλιστα η τότε κυβέρνηση προχώρησε και σε μια σειρά εμβληματικά μέτρα που αναδεικνύουν τον ταξικό της χαρακτήρα και προσανατολισμό. Όσον αφορά στη φορολογία, μείωσε τη φορολογία, το συντελεστή φορολόγησης των νομικών προσώπων, δηλαδή των επιχειρήσεων, και ταυτόχρονα προχώρησε στη μείωση των συντελεστών των διανεμόμενων κερδών, δηλαδή των διαφόρων ραντιέριδων. 10% οι ραντιέριδες και 22% οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι αυταπασχολούμενοι. Αυτό είναι φορολογική δικαιοσύνη για το ΣΥΡΙΖΑ. Και όχι μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά βεβαίως και για τη Νέα Δημοκρατία, που αξιοποίησε αυτή την πάσα του ΣΥΡΙΖΑ για να μειώσει ακόμη περισσότερο τους δύο συγκεκριμένους συντελεστές. Με αποτέλεσμα τα φορολογικά βάρη να πέφτουν και να συνεχίζουν να τα σηκώνουν οι πλάτες των λαϊκών στρωμάτων. Και μόνο ως ειρωνία μπορεί να ακουστεί ο ισχυρισμός ότι τα 35 δις των μέτρων των μνημονίων, των φορολογικών, ήταν από το πρώτο και δεύτερο μνημόνιο. Έτσι είπε η συγκεκριτρία του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά όμως η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ πάτησε σε αυτά τα 35 δισεκατομμύρια, τα νομιμοποίησε και πρόσθεσε και άλλα 10 δισεκατομμύρια φορολογικά μέτρα που τα πλήρωναν με το αίμα τους και τον υδρότα τους οι εργαζόμενοι και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα. Και το δεύτερο εμβληματικό μέτρο που έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι να βάλει πρόσθετα εμπόδια στο δικαίωμα στη απεργία. Να λοιπόν ποιος ήταν ο ταξικός προσανατολισμός της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ αμέσως μετά τα μνημόνια και όχι με τα μνημόνια. Έτσι λοιπόν ο κρατικός προϋπολογισμός του 19 είχε αύξηση των φορολογικών εσόδων κατά κύριο λόγο από τα λαϊκά στρώματα. Όσον αφορά τις δαπάνες, μείωση των δαπανών για παροχές προς τους εργαζόμενους προέβλεπε, μείωση των συνολικών δαπανών για τις συντάξεις προέβλεπε ο προϋπολογισμός του 19 και μείωση της κρατικής χρηματοδότησης προς τα νοσοκομεία. Αυτά προέβλεπε ο πρώτος μεταμνημονιακός προϋπολογισμός. Έτσι λοιπόν το αποτέλεσμα της εκτέλεσης, για το οποίο και οι δυο σας σήμερα θα το υπερψηφίσετε, ήταν το 8 δισεκατομμύρια ευρώ πρωτογενές πλεώνασμα. Τα ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία πλήρωσε με το υστέρημά του ο ελληνικός λαός. Και μάλιστα, μια πολύ μικρή επιστροφή, είναι στη λογική να σε κάψω για ή να σε αλείψω λάδι, πήγε στη διαχείριση των πιο φτωχών λαϊκών στρωμάτων, στην ανακούφιση τους υποτίθεται, έχοντας κάνει μια πολιτική αναδιανομής επί της ουσίας της φτώχειας και λιγότεροι φτωχοί να πληρώνουν για τους περισσότερους φτωχούς. Έτσι λοιπόν είχαμε ένα ταξικό προϋπολογισμό, τελεία και παύλα. Δεύτερον,
για να αποκαταστήσουμε την αλήθεια. Με τα μνημόνια εμπλέκονται όλα τα κόμματα της σημερινής Βουλής, πριν του ΚΚΕ, αλλά σε μεγαλύτερο και άλλα σε μικρότερο βαθμό. Βέβαια, στο ΠΑΣΟΚ Κινάλ είναι ο πρωταθλητής, ψήφισε και τα τρία μνημόνια, και το πρώτο και το δεύτερο και το τρίτο. Η Νέα Δημοκρατία το δεύτερο και το τρίτο, νομιμοποιώντας το πρώτο. Και η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ έφερε το τρίτο μνημόνιο, που επί της ουσίας νομιμοποιούσε και το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο. Ο Δε Βελόπουλος, ως μέλος του κοινοβουλίου με το ΛΑΟΣ, στήριξε κυβέρνηση που εφάρμοσε μνημόνια. Ο Δε Βαρουφάκης, υπουργός Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, παρέτεινε αντί να καταργήσει το δεύτερο μνημόνιο για 6 μήνες, για να μπορέσει να συνεχιστεί η διαπραγμάτευση για την επιβολή του τρίτου μνημονίου, που βέβαια αποσύρθηκε έγκαιρα από την κυβέρνηση τότε του ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, για να παραμείνει ως χρήσιμη εφεδρεία για το σύστημα. Τρίτο ζήτημα. Η επόμενη μέρα έχετε και πανηγυρίζετε για υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, κύριε Υπουργέ. 7,1 λέτε, τα 100 θα φτάσει. Όμως αυτή η ανάπτυξη στηρίζεται πάνω στα αποκαίδια που έχετε αφήσει και εσείς και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, των εργασιακών, συνδικαλιστικών, ασφαλιστικών δικαιωμάτων, στο δικαίωμα επιβίωσης των αυταπασχολούμενων και των βιοπαλλεστών αγροτών. Και μάλιστα είναι μια ανάπτυξη η οποία θα συνεχίσει να παίρνει ακόμη νέα αντεργατικά και αντιλαϊκά μέτρα, για να μπορέσει να προχωρήσουν οι εκταμιεύσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο επιβάλλει το Πανευρωπαϊκό Μνημόνιο για τους λαούς. Γιατί θα πρέπει να υλοποιηθούν σε όλες τις χώρες οι βέλτιστες πρακτικές σφαγιασμού των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων, όπως εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη χώρα μας. Έτσι λοιπόν, η ανάπτυξη αυτή δεν πρόκειται να αναιρέσει την επίθεση που δέχονται οι εργαζόμενοι, δεν πρόκειται να οδηγήσει στην παραμικρή αποπληρωμή των τεράστιων απολειών τα οποία είχαν. Έτσι λοιπόν, αυτά τα μέτρα τα οποία υλοποιεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι μέτρα αναγκαία για το σύστημα και όχι αποτέλεσμα των ιδεοληψιών της Νέας Δημοκρατίας. Οδηγούν σε μια ανάπτυξη άδικη, σε μια ανάπτυξη ταξική, όπου ο πλούσιος γίνεται πλουσιότερος και ο φτωχός φτωχότερος. Έτσι λοιπόν, αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών είναι η ακρίβεια. Γιατί η ακρίβεια δεν είναι κάποιο φυσικό φαινόμενο που ήρθε ξαφνικά. Είναι αποτέλεσμα των στρατηγικών επιλογών που έχουν κάνει όλες οι κυβερνήσεις και η σημερινή κυβέρνηση. Για παράδειγμα, η ακρίβεια στην ενέργεια και η εκτόξευση της τιμής είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και στη χώρα μας και συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής της πράσινης μετάβασης, που συμφωνείται και υλοποιείται όλα τα κόμματα. Είναι το αποτέλεσμα της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας μας από το εισαγόμενο φυσικό αέριο, το οποίο υποκατάστησε το λιγνίτι, το εγχώριο καύσιμο. Να λοιπόν, γιατί λέμε ότι είναι το αποτέλεσμα μιας συνολικής πολιτικής, το θέμα της ακρίβειας. Θα μπορούσα να αναφέρω και άλλα παραδείγματα, αλλά δεν με φτάνει ο χρόνος για να μακρηγορήσω. Είναι μια ανάπτυξη άδικη. Με ρώτησε πριν στο διάδρομο ο κύριος Χατζηδάκης, είναι εδώ, ο πρώην δήμαρχος. Μου λέει, ο ιός είναι καπιταλιστικός. Κύριε Χατζηδάκη, αυτό το οποίο ξέρω, ότι τα αποτελέσματα της πανδημίας, οι εκατόμβες νεκρών και οι καταρρεύσεις των δημόσιων συστημάτων υγείας σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες είναι αποτέλεσμα της καπιταλιστικής διαχείρισης. Αυτό μπορώ να σας το υπογράψω. Είναι το αποτέλεσμα της εμπορευματοποίησης της υγείας. Όταν οι δυνατότητες, και αυτό φάνηκε από το πόσο γρήγορα κυκλοφόρησε το εμβόλιο για την αντιμετώπιση της πανδημίας, όταν οι δυνατότητες είναι τεράστιες που θα μπορούσαν όχι μόνο να έχουν σωθεί ζωές, αλλά οι επιπτώσεις να ήταν πολύ μικρές, δεν αξιοποιούνται προς όφελος των λαϊκών στρωμάτων. Όταν δεν υπάρχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, όταν τα δημόσια νοσοκομεία συρρυκνώνονται και καταραίουν κάτω το όνομα τη συνύπαρξη με τον ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα στην υγεία. Είναι μια ανάπτυξη, καπιταλιστική είναι και η Ρωσία. Αλλά δέστε στην Κίνα, στην Κούβα, με το εμπάργκο το οποίο έχει, με τις τεράστιες δυσκολίες και τις απαγορεύσεις που έχει, πως εκεί όχι μόνο αντιμετωπίζει, αλλά στέλνει και βοήθεια σε άλλες καπιταλιστικές χώρες πολύ πιο ανεπτυγμένες από την Κούβα.
Γι' αυτό λέμε λοιπόν ότι είναι αποτέλεσμα του καπιταλιστικού τρόπου διαχείρισης η πανδημία και όχι ως αποτέλεσμα της ίδιας της πανδημίας. Τέταρτο ζήτημα, θα είναι μια ανάπτυξη η οποία θα είναι ματωμένη και στην κυριολεξία. Τα εργατικά ατυχήματα πολλαπλασιάζονται και με γεωμετρική πρόοδο μέρα με την ημέρα. Ο νεκρός στο λιμάνι του Πειραιά, στην Κόσκο στις Προβλήτες, ο νεκρός στο Νισάπ τις προηγούμενες μέρες και δεκάδες μη καταγεγραμμένα αλλά ατυχήματα, θανατηφόρα αλλά και όχι και μη θανατηφόρα. Γιατί ακριβώς τα μέτρα προστασίας, υγιεινής και ασφάλισης πάνε περίπατο στο όνομα της θωράκισης, της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομίλων, γιατί αποτελούν κόστος. Θα είναι μια ανάπτυξη η οποία θα διευρύνει ακόμη περισσότερο την ψαλίδα ανάμεσα στις δυνατότητες, τις υπαρκτές λόγω της τεχνολογίας, της επιστήμης και των παραγωγικών δυνατοτήτων που υπάρχουν από τη μια μεριά και στο επίπεδο ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Γιατί ο πλούτος συσσωρεύεται σε όλο και λιγότερα χέρια σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό το οποίο παρουσίασε ο κύριος Τσακαλώτης βεβαίως ισχύει σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν είναι αποτέλεσμα ειδοληψίας, αλλά είναι αυτό που είχε πει ο Μάρξ, ο Κάρολος, και ως καθηγητής όφιλε να το γνωρίζει, για τη σχετική υπεραξία, ότι η παραγωγικότητα της εργασίας αποτελεί ακριβώς αυτό το μηχανισμό και το εργαλείο που εκτοξεύει τη σχετική υπεραξία. Άρα λοιπόν δεν είναι θέμα νεοφιλελεύθερου μοντέλου διαχείρισης, αλλά οι ανισότητες βρίσκονται στο ίδιο το DNA του καπιταλιστικού συστήματος. Και από αυτή την άποψη, όσοι με τα λόγια λένε ότι θα περιορίσουν αυτές τις ανισότητες, δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να καλλιεργούν αυταπάτες στον κόσμο. Έκτο, θα ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε, δεν είχε μιλήσει άλλος από το ΚΚΕ. Οπότε ναι, δώστε μου και 2-3 λεπτά παραπάνω, μια και είμαι ο μοναδικός ομιλητής. Να σας δώσω. Είναι μια ανάπτυξη η οποία θα είναι αβέβαιη, με χαμηλούς ρυθμούς, παρά αυτή την προσωρινή εκτόξευση που δείχνουν τα στοιχεία. Μια ανάπτυξη η οποία θα προετοιμάσει το έδαφος για την εκδήλωση μιας νέας, ακόμη πιο βαθιάς, καπιταλιστικής κρίσης. Γιατί ό,τι και να κάνετε, δεν μπορείτε να ξεφύγετε από τον κύκλο της καπιταλιστικής οικονομίας. Έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εμείς το λέμε καθαρά ότι η εξέλιξη των πραγμάτων δείχνει ακριβώς ότι είναι προκαθορισμένο το πρόγραμμα όχι μόνο της σημερινής κυβέρνησης από τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων, αλλά είναι προκαθορισμένο και το πρόγραμμα και της επόμενης κυβέρνησης ανεξάρτητα οποιασδήποτε κομματικής σύνθεσης. Θα πρέπει να ικανοποιεί τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων, θα πρέπει να υποτάσσεται στις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν, εμείς το λέμε καθαρά, ότι ο ελληνικός λαός δεν πρέπει να δείξει καμία αναμονή και καμία εμπιστοσύνη ούτε στη σημερινή κυβέρνηση, ούτε στην αυριανή. Οι σωτήρες έχουν πεθάνει. Μόνο ο λαός με την πάλη του μπορεί να σώσει το λαό και αυτό το απόδειξε περίτρανα και στις φυσικές καταστροφές, στις πυρκαγιές, στις πλημμύρες, το απέδειξε περίτρανα στον νικηφόρο αγώνα αυτή την επιτυχία που είχαν οι εργαζόμενοι στο λιμάνι του Πειραιά στην Κόσκο, το απέδειξε περίτρανα ο αγώνας των εργαζόμενων στην eFood. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και χρειάζεται αυτή η οργάνωση να κλιμακωθεί, να γιγαντωθεί, να αποκτήσει χαρακτηριστικά πανελλαδικού συντονισμού του κινήματος της εργατικής τάξης και το λαό για να στοχεύσει στον πραγματικό αντίπαλο, στον κοινό εχθρό, που κοινός εχθρός των εργαζόμενων, των αυταπασχολούμενων, των βιοπαλιστών αγροτών, των λαϊκών στρωμάτων είναι το αστικό κράτος. Και οι κυβερνήσεις που το υπηρετούν είναι τα συμφέροντα του κεφαλαίου και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απέναντι σε αυτό τον εχθρό πρέπει να στοχεύσει αυτό το πανελλαδικά συντονισμένο κίνημα και σε συμπόρευση με το ΚΚΕ να ανοίξει το δρόμο για ριζικότερες ανατροπές. Έτσι λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, το ΚΚΕ θα καταψηφίσει και τον απολογισμό και τον ισολογισμό.
Αυτό είναι καθαρό, δεν χρειάζεται αναφισβήτηση. Γιατί δεν είναι απλά και μόνο ορισμένη η καταστοιχογράφηση ορισμένων οικονομικών μεγεθών, όπως έλεγε ο κύριος Βρούτσης, αλλά αποτυπώνει το αποτέλεσμα μιας σκληρής, μιας άδικης, μιας βαθιάς ταξικής πολιτικής σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο ως ΚΚΕ καταψηφίζουμε και τον απολογισμό και τον ισολογισμό για το 2019. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.